Σήμερα θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα του σινεμά για να πάρω αφορμή να μιλήσω για την αδερφική σχέση. Θυμάμαι μια παλιά ταινία που λεγόταν «Τα παιδιά του παραδείσου», μια ιρανική ταινία, όπου δείχνει τη ζωή στην οικογένεια, σε μια φτωχή οικογένεια δύο αδερφών, ενός μεγαλύτερου αγοριού και ενός κοριτσιού λίγο μικρότερου, με κοινή μοίρα να μοιράζονται τις αγωνίες μιας οικογένειας που δεν έχει πολυτέλειες, και το σύμβολο αυτής της κοινής μοίρας είναι ένα ζευγάρι παπούτσια αθλητικά που μοιράζονται. Το αγόρι πρέπει να φορέσει τα παπούτσια να πάει στο σχολείο και να γυρίσει όσο πιο γρήγορα γίνεται για να δώσει το ίδιο ζευγάρι στο κοριτσάκι για να προλάβει να πάει και αυτή στο μάθημα, μέχρι που ανακοινώνεται ότι τα σχολεία της γειτονιάς διοργανώνουν ένα αγώνα δρόμου για όποιον μπορεί να τρέξει γρήγορα, όπου το δεύτερο έπαθλο θα ήταν ένα καινούριο ζευγάρι παπούτσια, οπότε αποφασίζει ο μεγάλος αδερφός να πάρει μέρος και να καταφέρει να βγει δεύτερος, ώστε να όχι να κρατήσει το ζευγάρι για τον εαυτό του, αλλά να του δώσει στην αδερφή του να μπορεί να έχει παπούτσια. Και αυτό μου δίνει τη δυνατότητα μιας εισαγωγής στην πιο μακροχρόνια για τους περισσότερους ανθρώπους σχέση. Μια σχέση που διατρέχει όλη μας τη ζωή, αν όλα κινηθούν φυσιολογικά, η παρουσία ή η απουσία του αδερφού είναι κάτι που καθορίζει την εξέλιξή μας, γιατί ο αντίστοιχος, ο ανάλογος γενεαλογικά, λειτουργεί ως αναπαράσταση των πρώτων παιχνιδιών και μας ορίζει εξελικτικά και γνωστικά και ψυχικά και στην αντίληψη του εαυτού μας και του έξω κόσμου, του εγώ και του μη εγώ, και βοηθάει στη διαμόρφωση μιας κάποιας ταυτότητας, αν σκεφτεί κανείς ότι κατά κάποιο τρόπο ένα μικρό παιδί και δια της ατόπου διαμορφώνει ποιο ρόλο, ποια θέση θα έχει μέσα στην οικογένεια. Πολλές φορές κάτω από τις παραγγελιές εντός εισαγωγικών των ίδιων των γονιών που έχουν την τάση να λένε αυτό μας το παιδί είναι εύκολο, είναι δύσκολο, αυτός είναι κοινωνικός, αυτός είναι καλός μαθητής, αυτός είναι πιο καλόψυχος, δίνουν ταμπέλες που πολλές φορές εξυπηρετούν βέβαια στην αίσθηση μιας μοναδικότητας, της ιδιαιτερότητας του καθενός, αλλά πολλές φορές είναι δύσκολο να τα αποτινάξει κανείς αυτά σε όλη του τη ζωή και τον ακολουθούν ως μέρος της ταυτότητάς του και του τρόπου που λειτουργεί με τον έξω κόσμο. Είναι σχεδόν βιολογική αναζήτηση του ψυχικού διδύμου, του ανάλογου, του αντίστοιχου, και αυτό το μαρτυρά το ότι παγκόσμια και διαχρονικά στα πρώτα παιδικά παιχνίδια εξελικτικά περιμένει κανείς να δει κάποια στιγμή στην πορεία ανάπτυξης ενός μικρού παιδιού την δημιουργία στη φαντασία του ενός φίλου φανταστικού, ενός πολύ δικού του ανθρώπου, που μαρτυρά αυτή την αναζήτηση ενός συντρόφου ζωής που να λειτουργεί λίγο σαν φύλακας άγγελος ή σαν κάτι που παίρνει κανείς από την μητέρα και τη μεταθέτει στον επόμενο. Θέλω σε αυτό το σημείο να μοιραστώ μαζί σας μια ιστορία μιας θεραπευόμενης παλιάς που έγινε μετά από παραπομπή ψυχιάτρου και που είχε πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα. Ήταν μια νεαρή φοιτήτρια, δεν προβλημάτιζε κανέναν αν την γνώριζε έξω στην κοινωνική της ζωή, ικανή, καλή φοιτήτρια με την ερωτική της ζωή. Είχε δύο αδέρφια μικρότερα δίδυμα. Αυτό που κανείς δεν φανταζόταν όταν την γνώριζε στη ζωή της είναι ότι ήταν κατηλημένη από ένα φάντασμα. Με αυτό εννοώ ότι είχε δημιουργήσει με τη φαντασία της ένα πρόσωπο για το οποίο μπορούσε να μιλήσει με κάθε ακρίβεια. Δεν είχε απλά όνομα, ταυτότητα, δεν μοιράζονταν απλά κοινές εμπειρίες, το μοιράζονταν εντός εισαγωγικών, το φανταζόταν δίπλα της παντού και πάντα. Είχε ιδιότητες, μπορούσε να μιλήσει για αυτό το πρόσωπο όπως θα μιλούσε κανείς, για ένα πρόσωπο με σάρκα και οστά, και λειτουργούσε στο μυαλό της ως ένας φανταστικός ερωτικός σύντροφος, όπου ευτυχώς ένιωσε κάποια στιγμή δυσφορία, γιατί αισθάνθηκε ότι εμπόδιζε το να νιώσει την πραγματική της ερωτική ζωή απόλαυση, καθώς
αυτός ο φανταστικός άλλος ήταν τόσο ιδανικός που όλους όσους γνώριζε τους έκανε να φαίνονται ανεπαρκείς και λίγοι και άρχισε να αναγνωρίσει ότι έχει τόσο μεγάλη εξάρτηση από αυτό το φανταστικό φίλο. Άρχισε να αποφεύγει τις κοινωνικές συναναστροφές γιατί τα περισσότερα βράδια προτιμούσε να τα περνάει στο σπίτι μαζί του γιατί μόνο μαζί του αισθανόταν ανακούφιση όταν του μιλούσε, του δίνε χώρο στο κρεβάτι, τον φανταζόταν δίπλα στα μαθήματα, ισότι έκανε για να νιώθει βολικά. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι καθώς μιλούσαμε και ενώ φανταζόμουν ότι αυτή η παντοδυναμία που έχει αυτός ο φανταστικός της φίλος και τη συνοδεύει μια ζωή, κάποια σχέση έχει με μια ιδανική μητέρα που είναι πάντα παρούσα, και καθώς άρχισαμε να μιλάμε για τη μητέρα της, μου μίλησε για μια εξαιρετικά συντηρητική, θρησκόληπτη θα έλεγα, μαμά, η οποία πριν τη γέννησή της είχε συλλάβει ένα άλλο παιδί και έκανε έκτρωση. Πράγμα το οποίο δεν το συγχώρησε ποτέ στον εαυτό της και τη σημάδεψε σε όλη της τη ζωή και διέτρεχε ως προφορία τη ζωή της οικογένειας. Δεν ήταν έκπληξη όταν αυτός ο άλλος ο φανταστικός φίλος μου είπε ότι γιορτάζει τα γενέθλιά του περίπου όταν θα γεννιότανε αυτό το παιδί που η μητέρα δεν κράτησε. Ήταν σαν με έναν τρόπο σε αυτόν τον αδερφό τελικά αν είχε γεννηθεί να δίνει θέση στο τραπέζι και να επικοινωνεί με αυτόν τον τρόπο με ένα τραύμα της μητέρας. Έχουμε μιλήσει σε άλλο επεισόδιο για το πώς οι γενιές μεταξύ τους επικοινωνούν γύρω από αυτά. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ένας αδερφός δεν είναι απαραίτητο ότι αγαπιέται πάντα με αυτή την αγάπη, δεν υπάρχει πάντα αυτό το φαντασιακό της μέθεξης, της αίσθησης ότι μιλάμε για τα δάχτυλα της ίδιας γροθιάς και αυτής της αίσθησης ότι έχει φιλοξενηθεί κανείς από τον ίδιο σαρκικό χώρο, από τη μήτρα της μητέρας και αυτό είναι κάτι που τον δένει μόνο με αγάπη. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ο πρώτος βάρβαρος είναι ο αδερφός και αυτό θα το δει πάρα πολλές φορές σε πολύ μεγάλες ηλικίες, θα δει κανείς αδέρφια που μπορεί ακόμα και να σταματήσουν να μιλάνε, να έχουν σχέσεις μίσους για το μοίρασμα μιας περιουσίας ή για ένα οικόπεδο που λέει ο λόγος, ένα πρόκειται για το μεγαλύτερο αντίπαλο αυτόν που στερεί την αίσθηση της μοναδικότητας και της αποκλειστικότητας στο σώμα της μητέρας, στην αγάπη των γονιών που ξαφνικά μοιράζονται αντίδωρο. Βλέπει κανείς την απελπισία αλλά και τη διέξοδο που δίνει ένας αδερφός σε αυτό που έμφυτα φέρουμε μέσα μας, τη βία. Μάλιστα, στις περιπτώσεις που ο αδερφός είναι ασθενικός ή έχει κάποια ιδιαιτερότητα, κάποια δυσκολία σωματική ή νοητική ή άλλη, ένα από τα πράγματα που περιπλέκουν πάρα πολύ τη ζωή των υγιών, των πιο ισχυρών αδερφών, είναι ακριβώς ότι η επιθετικότητά τους δεν βρίσκει εκτόνωση, γιατί δεν υπάρχει ένας ισάξιος αντίπαλος στο ring ή ακόμα χειρότερα, διατρέχει όλη τους τη ζωή μια βαθιά ενοχή, γιατί έτσι όπως όταν είμαστε παιδιά νομίζουμε ότι όλα περιστρέφονται γύρω μας και ότι είμαστε παντοδύναμοι, ακόμα και για τα κακό σκήμενα γύρω μας και για τα δύσκολα στοιχεία της οικογενειακής ιστορίας, νιώθουμε ότι ευθυνόμαστε εμείς. Οπότε βλέπει κανείς παιδιά που από τη μία ανακουφίζονται γιατί το ρόλο του ασθενούς τον πήρε ο άλλος και εκείνοι παίρνουν το ρόλο του θεραπευτή, του ισχυρού. Από την άλλη αυτό φορτώνει με ενοχές και δημιουργεί και αντιζηλία γιατί ο ασθενικός έχει ειδική μεταχείριση και μια βαθιά ενοχή πάρα πολύ συχνά για το ότι μπορεί να ευθύνεται ο ισχυρός. Είναι πάρα πολύ σημαντική η δυνατότητα εκτόνωσης της επιθετικότητας. Σε αυτό το σημείο θα θυμηθώ στη βίβλο τον πρώτο αδερφοκτόνο, τον Κάιν, και ένα σημείο πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στην εβραϊκή μετάφραση ο Κάιν λέει στον Άβελ «Διέλθομεν εις παιδίον» και τότε ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ. Δηλαδή λέει ο Κάιν στον Άβελ «Πάμε στον αγρό» και μετά γράφει
Και τότε ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ. Και εκεί υπάρχει ένα κενό. Και είναι πολλοί μελετητές που λένε, μα τι του είπε, τι πάει να πει, του πάμε στον αγρό και μετά τον σκότωσε, τι του είπε, κάτι του είπε, κάτι του έκανε. Και έχει χυθεί πάρα πολύ μελάνη πάνω σε αυτό, μελετητές που λένε ότι κάτι εκεί παράπεσε στις μεταφράσεις, κάτι χάθηκε και υπάρχει ένας μεσαιωνικός μελετητής, ο Ρασί, που λέει κάτι καταπληκτικό. Ο λόγος που δεν γράφει τίποτα για το τι είπε, ποιος και σε ποιον, είναι γιατί δεν έχει καμία σημασία. Γιατί ό,τι και να του είπε, είναι απλά πρόφαση. Ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ γιατί απλά είναι αδέρφια. Γιατί το να είσαι αδερφός κάποιου είναι ικανός λόγος για να θες να τον σκοτώσεις. Η αδερφική αντιζηλία. Φανταστείτε πόσο πιο περίπλοκα γίνονται τα πράγματα όταν δεν έχεις αδέρφια. Και εδώ έχω την διάθεση να σας μιλήσω πολύ για την περίπτωση των μοναχόπεδων, που πάρα πολύ συχνά, εύκολα, λέει κανείς σχεδόν στερεοτυπικά, τα μοναχοπέδια είναι νάρκηση, δεν αποκτούν εύκολα ενσυναίσθηση, δεν μπαίνουν στη θέση του άλλου, είναι αυτοί οι τύποι που μπαίνουν και πιάνουν όλο το χώρο στο δωμάτιο, έχουν κάτι το άξεστο, δεν μπορούν να μοιραστούν. Υπάρχει σίγουρα και αυτή η διάσταση αυτής της αδυναμίας αν έχεις μεγαλώσει μόνος, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επειδή τουλάχιστον μέχρι αυτές τις γενιές που μιλάμε αυτή τη στιγμή, ήταν οι μητέρες προέρχονταν συνήθως από οικογένειες που είχαν αδέρφια, είχαν την τάση να επαναλάβουν αυτό το ιερό τετράγωνο τουλάχιστον, οι δύο γονείς και τουλάχιστον δύο παιδιά. Και θα έχετε ακούσει πολλές μαμάδες να λένε να μην μείνει μόνο του, να έχει παρέα. Σπάνια θα δει μαμάδες που κανείς που επέλεξαν να κάνουν ένα παιδί. Συνήθως αυτό έχει να κάνει με αδυναμία, οικονομική, έλλειψη συντρόφου, δυσκολία σύλληψης, αποβολές, εκτρώσεις. Συνήθως δεν είναι επιλογή. Οι ίδιες οι μητέρες λοιπόν, πολύ συχνά όταν μεγαλώνουν με τα μοναχοπέδι, φέρουν μέσα τους μια αίσθηση αναπηρίας, ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά με την οικογένεια. Και ξέρετε, αυτό και φυσικά μεταδίδεται ως αίσθηση σε ένα μοναχοπέδι, και αν το συνδέσει κανείς και με αυτό που έλεγα προηγουμένως για την παντοδυναμία και την αίσθηση ότι για όλα αυτά είμαι εμείς, γιατί σε όλα είμαστε επίκεντρο εμείς, όλα γυρίζουν γύρω μας, αυτό που αισθανόμαστε όταν είμαστε 3-4 ετών, τότε θα δει κανείς πάρα πολλά μοναχοπαίδια που ζουν μια ζωή έχοντας μια βαθιά ενοχή ότι κάπως ο απόν αδερφός, που θα έπρεπε να είναι εκεί για να πηγαίνουν τα πράγματα καλά, είναι ο θανατωμένος αδερφός, αυτός που λείπει επειδή τα ίδια τα μοναχοπαίδια του στέρισαν τη δυνατότητα να έρθει στη ζωή. Κάπως παρεμπόδισαν τη γέννηση του αντίστοιχου, του ανάλογου. Γι' αυτό πολλές φορές θα δει κανείς μοναχοπαίδια που έχουν υπερεπιδόσεις, που προσπαθούν στο σχολείο να τα πάνε καλά, να ξεχωρίσουν, όχι μόνο για να φανούν, αλλά γιατί κάποιες φορές έχουν την ανάγκη να είναι τα καλά παιδιά, να τα κάνουν τα πράγματα εξαιρετικά σε μια προσπάθεια επανόρθωσης για κάτι κακό που έχουν κάνει. Ευτυχώς οι κοινωνίες προχωράνε. Ένας φίλος κοινωνιολόγος μου έλεγε κάποια στιγμή πόσο έχει επηρεάσει στο τι είναι η οικογένεια, στον ορισμό της οικογένειας, αυτή η αμερικάνικη σειρά «Τα φιλαράκια», όπου δείχνει φίλους που έχουν γίνει σαν οικογένεια επειδή αγαπιούνται, αλλά τώρα πια γκέι ζευγάρια παντρεύονται, υιοθετούν παιδιά, τα παιδιά έρχονται στον κόσμο με εξωσωματικές, με παρένθετες μητέρες, τα διαζύγια είναι πολλά, η δεύτερη γάμη, η τρίτη, τα ετεροθαλή αδέρφια. Η κοινωνία πια είναι πολύ πιο ανεκτική και ανοιχτή στο να αντιληφθεί και άλλους τρόπους να αντιλαμβάνεται την οικογένεια, και κάπου εκεί ελπίζω και φαντάζομαι ότι και οι μητέρες που έχουν ένα παιδί δεν θα νιώθουν ότι κάτι αντικανονικό συμβαίνει, ότι κάτι διαφορετικό θα έπρεπε να έχουν προσφέρει κοινωνικά.
Οπότε ο απόν ή ο αδύναμος αδερφός με κάποιον τρόπο καθορίζει τη ζωή, λάμποντας με την ιδιαιτερότητα που έχει και πολλές φορές επηρεάζει και την επένδυση της τεκνοποίησης στον άλλον αδερφό, τον υγιή. Σε αυτό το σημείο θέλω να πάλι να θυμηθώ μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία ενός θεραπευόμενου φοιτητής, άριστος μαθητής από το σχολείο, με ιδιαίτερη κλίση πρώτα στην ιστορία και μετά στη μυθολογία, μετά του άρεσαν πάρα πολύ τα κόμιξ και μετά αυτή η καταφυγή στους φανταστικούς κόσμους, τον έφερε στις συνεδρίες γιατί είχε πια εξάρτηση από το ίντερνετ. Χανόταν στον κόσμο το κομπιούτερ με τις ώρες. Δεν μπορούσε χωρίς, για την ακρίβεια. Κάναμε μερικές, 3-4 συνεδρίες, όχι περισσότερες, κατά τις οποίες αυτό που με πολύ μεγάλη δυσκολία μπόρεσε να μου πει είναι ότι έχει μια αδερφή μικρότερη, με νοητική υστέρηση, αλλά που πήγαινε στο ίδιο σχολείο με αυτόν, και θυμάται πάντα τη σχολική του ζωή, πόσο μεγάλη αγωνία είχε να βγαίνει στα διαλύματα να υπερασπιστεί την αδελφή του αν κάποιος την πείραζε, και την απέτηση που υπήρχε από το σπίτι να φέρνει επιτυχίες για δύο, να είναι ικανός, άριστος, να τα φέρνει όλα εις πέρας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το να καταφεύγει στον υπολογιστή ήταν μια λύση στα πράγματα. Οι συνεδρίες που γίνανε ήταν βασανιστικές, διότι βιαζότανε να τελειώσει για να γυρίσει πίσω σαν το αγρίμι στη σπηλιά του, να καταφύγει στο φανταστικό κόσμο του υπολογιστή, που τέλος πάντων ένας υπολογιστής δεν κάνει όνειρα για σένα, ούτε έχει απαιτήσεις, οπότε εκεί αισθανόταν πιο ελεύθερος. Και θυμάμαι ότι τον άκουγα να μιλάει και δεν με κοίταζε ποτέ και οι απαντήσεις του ήταν κοφτές, σαν να ακούς ήχους πλήκτρων. Και μετά, delete. Έφευγε από τη συνεδρία και ξαναερχότανε και ήταν σαν να μην έχει μεσολαβήσει τίποτα. Κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι δεν μπορώ να τον βοηθήσω και του είπα μετά από 3 συναντήσεις ότι νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ καταλληλότερο τμήμα, ένας χώρος για να τον βοηθήσει, για την απεξάρτηση καταρχάς από τον υπολογιστή, ώστε να μπορεί να μην υποφέρει μακριά από το χώρο του. Και αυτό που θυμάμαι, δεν θα ξεχάσω ποτέ, είναι ότι όταν του το είπα αυτό και σηκωθήκαμε να σφίξουμε τα χέρια να αποχαιρετιστούμε, ήταν η μοναδική φορά που με κοίταξε στα μάτια και μου χαμογέλασε πλατιά. Και τότε ήμουν αρκετά νεαρότερη και σκέφτηκα ότι ανακουφίστηκε. Ξεμπέρδεψε μαζί μου και θα πάει επιτέλους εκεί που νιώθει ασφαλής και οικία. Αργότερα όταν το σκεφτόμουν, έκανα μια επόμενη σκέψη ότι πιθανότατα το ότι άκουσε τον ειδικό, αυτόν που υποτίθεται ότι μπορεί και ξέρει να του λέει, ξέρεις κάτι, δεν νομίζω ότι είμαι η κατάλληλη, ότι έχω αρκετά όπλα για να σε βοηθήσω. Νομίζω ότι το ότι με άκουσε να παραδέχομαι κάποιου τύπου ανεπάρκεια, αδυναμία, έλλειψη εμπειρίας πάνω σε ένα συγκεκριμένο τομέα, και το συγχώρεσα στον εαυτό μου και του το είπα, ότι λειτουργήσε γι' αυτόν απελευθερωτικά, γιατί αν ο ειδικός δικαιούται να πει «δεν το ξέρω αυτό καλά», τότε ίσως δικαιούται και αυτός. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη ευχή που μπορεί να δώσει κανείς σε έναν άνθρωπο είναι να καταφέρει να γίνει με τον αδερφό του φίλος και να αποκτήσει φίλους που να νιώσει ότι λειτουργούν σαν αδέρφια, σαν οικογένεια. Θα κλείσω το σημερινό με μια φράση του Πονταλής. «Κάθε πρώτος ζηλεύει τον δεύτερο, τον παρήσακτο. Ο δεύτερος ζηλεύει τον πρώτο που ήρθε στον κόσμο, το μοναχοπέδι υποφέρει που είναι το μοναδικό παιδί της μητέρας του. Σε μια πολύτεκνη οικογένεια δεν είναι εύκολο να βρεις τη θέση σου. Δεν υπάρχει ιδανική λύση. Όμως υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο, να σου έχουν κλέψει την παιδική ηλικία».